Έχετε αποκλειστεί στην Αθήνα Αύγουστο μήνα και δεν έχετε που να πάτε. Η Αθήνα είναι ένας προορισμός για τον Αύγουστο ειδικά, που ακόμα και η Αθήνα τον Αύγουστο είναι υπέροχη. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε ένα από τα μπεργκεράδικα στο Κοροπή που έχει τις καλύτερες κριτικές, το Burger Inc. Και θα πάμε να δοκιμάσουμε τις πιο απίθανες γεύσεις. Κοιτάτε το αμάξι που βρίσκομαι, είναι έκπληξη. Στα επόμενα βίντεο θα το δείτε. Αύγουστο στην Αθήνα λοιπόν, και στο πιο κεντρικό σημείο του Κοροπίου, για την ακρίβεια στο πιο ανατολικό προάστιο της Αθήνας, ψάξαμε και βρήκαμε το Burger με τις καλύτερες κριτικές. Ένας πολύ προσεγμένος χώρος με προσωπικό που τα σπάει και μια διακόσμηση vintage που ροκάρει με αυθεντικότητα και συνδυάζει τέλεια κουζίνα και μπαρ με γκουρμέ γεύσεις και απίθανα σφινάκια. Ευτυχώς για μένα αυγουστιάτικα την καταβρήκα, όπως βλέπετε, αφού έκατσα δίπλα στο air condition λόγω της ιδιοσυγκρασίας μου που δεν αντέχω τη ζέστη. Δεν θέλαμε να φύγουμε από εκεί. Αν και πρώτη φορά που πήγαμε, σύντομα θα ξαναπάμε να τα φάμε όλα. Ήρθαμε εδώ στα Burger Inc. Σε ένα περιβάλλον δροσερό για Αύγουστο, είναι super supreme. Και μας φέρανε... Τι μας φέρανε... Όλα λα... Μπιφτέκι μοσχαρίσιο με φιλέτο πικάνια. Τι είναι το πικάνια? Μυρίζει τρομερά πάντως. Τυρί ένταμ. Ντάτο το τυρί. Sweet chili. Καραμελωμένα μανιτάρια. Μαρούλι ντομάτα. Και αυγό, όπως βλέπετε. Θα το φάω μαζί με το πιάτο μάλλον. Μαρία, τι σου φέρανε εσένα? Μου φέρανε το πουκας, το λεγόμενο. Πουκας! Ναι. Μανιτάρια είναι αυτά. Ναι. Oh. Και έχει μέσα μπιφτέκι μοσχαρίσιο με μαρούλι ντομάτα. Τσι, το βλέπετε. Ψιλοκομμένο τηγανιτό σχοινόπρασο, θα τρελαθώ. Μαρμελάδα βύσσινο, wow. Sweet, chili sauce. Τέτοια έχω κι εγώ. Και τα λαγάνι στη σχάρα. Ο κανένας λέει ότι άμα δεν ερωθείς, δεν σου αρέσει το μπέκι. Άλλα τρία από αυτά. Άμα καταφέρω να το φάω όλο, θα είναι ένα άθλο. Μπριζόλα, είναι μέσα, η πικάνια είναι. Ευχαριστώ που μου τάπλωσες. Παιδιά, εδώ έχει και πατάτες με κιμά, έτσι, το πράγμα. Με τυρί από πάνω για μένες. Μην κάνετε το λάθος και πάρετε καλό πιάτο. Ένα μπέργκερ είναι υπερπλήρες το γεύμα. Υπερπλήρες. Ειδικά αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τέτοιο μπέργκερ δεν έχω ξαναφάει. Είναι γυναικείο μπέργκερ αυτό. Να το πιάσω. Πες μας τι θα σου δημίζει. Είναι ο συνδυασμός της μαρμελάδας. Αυτό το γλυκό με το αλμυρό μαζί τα σπάει.
Είναι όντως κρυοπίδα το μπιφτέκι. Και του φαίνεται, πραγματικά του φαίνεται. Δηλαδή η γεύση του είναι άπειρη. Λοιπόν, έχει ένα συνοδευτικό το οποίο είναι πατάτα τηγανητή με μανιτάρι, λιωμένο ροκφόρ. Θα τρελαθώ. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτός ο συνδυασμός είναι άπεκτος. Μεγάλη προσοχή θέλει άμα έχετε τεράστιο στόμα, μήπως φάτε το καλάμι που κρατάει το μπέργκερ. Εγώ πήγα να την πάθω, στο τσακ την γλίτωσα. Ευτυχώς όμως είχε παγωμένη κοκακόλα για να σβήσω τις τύψεις από την κρεμπάλη. Μη βιάζεστε να πείτε ότι δεν αξίζει τον κόπο, γιατί θα σας φάω και εσάς. Και μία zero διέτης να φτιάνετε. Ευχαριστώ. Γιατί προσέχουμε και τη διατροφή μας τώρα εδώ πέρα, μην πάρουμε κανένα κιλό. Αύγουστος μήνας είναι, πώς θα βγούμε στην παραλία του Σεπτέμβρη. Σεπτεμβριανές διακοπές, καλύτερες. Κάπου σε αυτό το σημείο αρχίζω και μεθάω από το φαγητό. Πρέπει να είναι το Jack Daniels που έχει μέσα κάποιο μπέργκερ, δεν εξηγείται αλλιώς. Τρώει και η μύτη. Καθόλου τυχαίο νομίζω. Οι κριτικές του μαγαζιού αυτού είναι στο 4,8 στα 5 αστέρια. 4,8 στα 5 με 319 κριτικές, παρακαλώ, έτσι. Αγγίζει την τελειότητα. Η αρκούδα στο φουλ. Όχι, δεν είναι αυτή η αρκούδα. Αυτό εκεί λέω, το ερκοντήσιο, την αρκούδα. Παρατήρησα κάτι, τώρα θα το τσεκάρω, θα τους τρελάνε όλους εδώ. Λοιπόν, παρατήρησα ότι έχει Jack Daniels μέσα. Σιγά μην έχει Jack Daniels. Εδώ έχω αλκοολόμετρο. Για να δούμε, έχει Jack Daniels. Τα φαγάλω το φαΐ μου. 4, 3, 2... Μηδέν. Δεν έχει Jack Daniels. Σάκη, τι λες. Γιατί. Ποιο λες, εσύ έφαγες το Ίνκας, όχι το Holy Grail. Α, έφαγα το Ίνκας, όχι το Holy Grail. Ναι. Για μην κοιτάτε αυτές τις τιμές. Έτσι, τα μπέργκερ αυτά που είναι ακριβά είναι για δύο άτομα σχεδόν. Δεν τρώγονται από ένα. Γενικώς στον κατάλογο βρήκαμε από μπέργκερ με 5 ευρώ μέχρι μπέργκερ με 15 ευρώ. Μην νομίζετε ότι αυτό με τα 15 όμως είναι ακριβό. Απλά είναι το τριπλάσιο σε ποσότητα. Γι' αυτό ζυγίστε την πείνα σας και παραγγείλτε αυτό που σας ταιριάζει. Στο τέλος σας περιμένει και μια μεγάλη έκπληξη. Σφινάκια με passion fruits για τη χώνεψη. Μιάμι. Cheers. Γεια μας. Εξωτικό. Passion fruit, κάτι τέτοιο. Τι είναι. Passion fruit. Εξωτικό. Τι γεύση γνώσης θα ήμουν. Passion fruit. Άντε, γεια μας. Και άσπρο πάντο. Και αν κάνετε βλακίες σαν και εμένα, κόψτε τις καλύτερα, γιατί εδώ πέρα παραλίγο να πνιγώ. Στο τσάκ την γλίτωσε. Θα το πήγαινες κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεο άμα σας αρέσουν ή dislike άμα δεν σας αρέσουν. Δεν με νοιάζει να κάνετε, αρκεί να κάνετε like ή dislike άμα σας αρέσουν, εντάξει. Εντάξει. Oh. Τι είναι αυτό ρε. Είναι για κραστέστα αυτό.